ειδικά του Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων και ιδιαίτερα του γονεί των παιδιών του που βοήθησαν εδώ πέρα, ιδιαίτερα τον κύριο Διακουράκη με τι μεταφορέ και τον κύριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και στους καθηγητές που μας παραχώρησαν ώρες και αίθουσες για την παράσταση για τις πρόβες, τη διεύθυνση φυσικά του σχολείου μας και το λομπάρ που έδωσε αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, έξω υπάρχει ένας κουμπαράς, ο οποίος τον έχουμε για τα έξοδα της παράστασης και για τον χρόνο. Θα ήθελα να απενεργοποιήσω τα κινητά σας για χάρη των παιδιών και τις προσπάθειες που έκανα και από όλα στην παράσταση. Περίεργο σπίτι. Νομίζω πως θα περάσει. Και εγώ έτσι νομίζω.
Ως οι δυο μας θα περάσουμε εδώ πολύ όμορφα. Αν έχω βάλει στους αρωματιάς σας, μη λέει. Ευχαριστώ, Ρωτής. Δεν σε κάνετε από που είναι η κυρία Νόστο. Ο κύριος και η κυρία Νόστο δεν είναι εδώ. Νόμιζα πως το ξέρω. Μου πες πέντε ακόμα στον Αθήνα, θα πιστεύσουν εδώ αύριο. Μάλιστα. Δεν το ήξερα και το... Μπορώ να σας δώσω το σημείο με τα προγράμματα. Ναι, Ρωτής, γιατί όπου να είμαι, θα έρθω και εγώ. Μάλιστα. Η βάρκα ξαναγύρισε. Ίσως να πηγαίνω σε εκεί. Δεν ξέρω αν θα τα πάω πέρα από μόνοι. Θα ήταν δυνατό να μου βοηθήσεις. Θα είμαι διαρκώς δίπλα σου. Μην ανησυχείς. Πάντως, δεν καταλαβαίνω. Γιατί πριν η βάρκα ήρθε μόνο με τους δυο μας και τώρα συνεννοήθηκαν όλοι μαζί. Όμα δεν είναι και πολύ δύσκολο. Όταν μπήκαμε μέσα, είπα στο βαρκάρι να μην πάρει τους υπόλοιπους, του βάλα και μερικά σελίνια στο χέρι και βρήκε το έτοιμα πολύ λογικό. Νομίζω πως δεν έκανε καλά. Μα όλοι αυτοί δεν μου φάνηκαν και πολύ ευχάριστοι, μωρέ. Και τι είναι ο νέος, μου φάνηκε πολύ συμπαθητικό. Πολύ νέος, κύριε Σαχλός. Γιατί εσύ βρίσκεις πως η ηλικία κάνει τους άντρες ευχαριστικούς. Να είμαι βέβαιος για την ηλικία μου. Πρέπει να είστε πολύ ευτυχείς σε αυτό το σπίτι. Χαίρετε. Είμαι η δεσποινής Βέρα Φέιφα, γραμματέας της κυρίας Νόστος. Ο κύριος και η κυρία Νόστος βρίσκονται ακόμα στο Λονδίνο και θα επιστρέψουν αύριο. Παρακαλώ να τους χωρέσετε. Να σας γνωρίσω τον κύριο Λόγο. Χάρη. Μάλιστα. Άντωνη Μάλιστα. Θα άψετε κάτι. Ναι, παρακαλώ. Ουίσκι, τζιν, μαρτίνι. Ένα ουίσκι, παρακαλώ. Ίσως να είναι από τους ανθρώπους που χάνουν διαρκώς το τρένο.
Περίπως έτσι θα είναι. Κάνατε μεγάλο λάθος. Η κυρία Νόστας δεν είναι καθόλου αυτός ο τύπος. Τότε ίσως να είναι ο άντρας της. Σας πληροφορώ πως δεν έχει άντρα. Θα μπορούσε να πηγαίνει στο δωμάτιό μου. Θα σας οδηγήσω εγώ. Θα πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εύκολο να ορίσετε. Ονομάζομαι Ντέιβις. Βρισκόμαστε σε ένα τόπο αληθινά θαυμάσιο. Πραγματικά. Αυτός ο τόπος είναι ενδιαφέρον. Το βρίσκει σας. Ο Πίγκι Τόμσον δεν θα έρθει. Ο ποιος? Ο Πίγκι Τόμσον. Αυτός που με κάλεσε εδώ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος στη λίστα με το όνομα Πίγκι Τόμσον. Τον κατεργάρα μου. Πάντα του κάνει καρδιουργίες. Άντε, του το συγχωρώ αυτή τη φορά. Μόνο και μόνο επειδή αυτός ο τόπος είναι πραγματικά υπέροχος. Και η γραμματέας της κυρίας Νόστος και αυτή του πολύ ωραία. Τι λέτε λοιπόν κύριε, θέλετε να δοκιμάσουμε τα ρούχα μας για το τραπέζι, προφταίνουμε. Θέλετε να εξερευνήσουμε λίγο σπίτι. Συμφωνώ. Δεν θα καθίσετε. Η αλήθεια είναι πάνω σε αυτήν την θέση. Όλοι πάμε. Την είχα καταλάβει πως είστε το σπίτι. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως θα φράχνω μέσα από τον τόπο. Όμως η θέση μου κάθομαι πάντα σε μια τέτοια πληθώνα σε μια παρόμοια θέση. Θα είναι μόνο δε να μην χάσω τη συνήθεια. Οι συνήθειες μου είναι πάντα σεβαστές. Ευχαριστώ. Δεν είναι και τόσο αναλογική σε παιδική μου, αλλά δεν είναι διάσημη. Λοιπόν, αυτή η πρόσκληση ήταν σωστή άποψη για μένα. Ο μαλλοδόμος της γνώσης είναι πολύ ευγενική. Θα μου δώσετε το κλειδί με τη βαλίτσα σας, κύριε. Συγγνώμη, θέλετε να φάρθει και η Lady Cummings. Δεν είναι αυτό το όνομα γραμμένο, κύριε. Ίσως έρθουν τον κύριο και την κυρία Νόστος. Ίσως. Θα μου δώσετε το κλειδί για τα ρούχα σας, κύριε. Όχι, ευχαριστώ. Θα κατακλείσω τα ρούχα μόνος μου. Το δείγμα θα σερβιριστεί στις 8. Άμα θέλετε, μπορώ να σας δείξω τα δωμάτια σας. Σας αναγνώρισα αμέσως. Έχετε έρθει κοντά στο ιατρείο μου? Όχι. Σας είχα δει στο δικαστήριο. Σας είχα καλέσει να κάνετε μια κατάθεση υπό τύπο του γραμματέα σας σε θέμα καθαρά ιατρικό. Σας αρέσει να παρακολουθείτε δίκες? Ήταν μόλις είχα γυρίσει από την Νότια Αφρική και ήθελα να παρακολουθήσω όλες τις εκδηλώσεις της αγγλικής ζωής. Θα πείτε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Δεν είναι ποτέ. Προσέξατε πόσο ωραίο είναι το νησί. Ναι. Και όχι μόνο ωραίο, αλλά και μοναδικός τόπος για να ηρεμήσει κανείς και να ξεκουραστεί. Ήρθατε με το τρένο? Με το αυτοκίνητό μου, ώστε να παίρνετε ακτή φυσικά. Ήθελα να περάσω από ένα παράθυρο με πριν. Πρέπει να είναι κάπου στα 200 χιλιόμετρα. Πόσες ώρες κάνετε? Εγώ αργά. Δεν βιάζομαι ποτέ γιατί η βιασύνη επηρεάζει στα νέα. Ένα τρελό σκόντεψε να με ρίξει σε ένα χαντάκι. Έπρεπε να το είχα πάρει τον αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το χρειάζεται με έχει τέτοια ηλίθεια. Με συγχωρείτε, όμως πρέπει να κοιτάξω για τον κύριο Νόστος. Ξέρετε, ο κύριος Νόστος. Παρακαλώ, ποια είναι η ερώτηση? Σε αυτό, κύριε. Ευχαριστώ. Είσαι ευχαριστημένος εδώ, Ρότζερς. Μάλιστα, κύριε. Πόσο καιρό δουλεύεις κοντά στον Νόστος? Μόλις μία εβδομάδα, κύριε. Α, μόνο τόσο. Δηλαδή, ασφαλώς και δεν ξέρεις πολλά πράγματα για όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ απόψε. Δεν ξέρω σχεδόν τίποτα, κύριε. Είναι όλοι παλιοί οικογενειακοί φίλοι. Θα σε γελάσω, κύριε. Καλά, δεν πειράζει. Θα μπορείς να μου φέρεις στο δωμάτιό μου λίγο τόστ, ένα τόστ και λίγη πύρα. Μάλιστα, κύριε. Τον, μ' άφησες να παλεύω όλο μόνο εκεί μέσα. Πάρε τουλάχιστον από να βοηθήσεις στο σερβίρισμα. Με ποιον μιλούσες? Με έναν Ντέιβις, όμως μοιάζει απέντατος. Δεν με διακανείς ούτε μου φαίνεται σόι.
Μου θυμίζουν εκείνους τους πελάτες που είχαμε στο Σιμανσιόν και δεν είχε καμία όρεξη να εξυπηρετήσω για χάρη τους. Να μην ξεχνάς πως καλοπληρωνόμαστε. Με έφεραν εδώ μόνο για μαγείρισα και μόνο σε αυτούς που έχω στο κεφάλι μου. Μου ήρθε να πάρω τα μπουχαλάκια μου και να γυρίσω τώρα μέσα στο πίσω πίμου. Μου φαίνεται ξεχνάς πως δεν είναι τόσο εύκολο. Και ποιος θα με εμποδίσει? Ξέχασες φαίνεται πως βρίσκεσαι πάνω σε αυτό εδώ το νησί. Μα δεν το ξέχασα. Γι' αυτό ίσα ίσα μου χτυπάει τα νεύρα ακόμα περισσότερο. Να πω την αλήθεια, και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Παρηγοριέμαι όμως να σκέφτεται πως τσεκώνουμε καλά μου στον και κανείς μας είχαν έλεγχο. Πώς την πήρα. Καλά. Εσύ για αυτή την πήρα, θα σου είναι να βρεις την ψυχή σου στο διάβολο. Έλα, άσχη κρινιά, κάτω στην κουζίνα σου πηγαίνει το φαγητό σου κάτω. Στην ίση το φαγητό είναι έτοιμο. Τότε νομίζετε πως πρέπει να συμβείτε. Θα τα κατάφερνες μονάχη με τον δόμ. Μην ανησυχείτε τα σκηνής. Η γυναίκα μου είναι λιγάκι φλία, αλλά τα καταφέρνει μια χαρά στη δουλειά της. Ωραία νύχτα η σημερινή. Ναι, είναι. Και ζεστή, σαν να μην είναι εδώ ακρία. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι τα σκηνής. Βεβαίως. Αισθάνεστε άνετα σε αυτό το φόρεμα. Ω, ναι, πολύ. Δεν σας στενεύει λίγο? Όχι, καθόλου. Είναι γραμμένο για το σώμα. Με συγχωρείτε, αγαπητή μου, μα δεν γελιέμαι. Πρέπει με τη δουλειά σας να κερδίζετε τη ζωή σας. Δεν είναι έτσι? Ναι. Θα ήταν λοιπόν καλό να ξέρετε πως μια αξιοπρεπής κυρία δεν θα θέλει ποτέ για γραμματέα της ένα θηλυκό τόσο προβλητικό. Είναι φανερό πως κάνετε το κάθε τι να σκανδαλίσετε τους γύρω σας. Και νομίζετε ότι το πετυχαίνω? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το ζήτημα είναι πως αν μια κοπέλα συνεχίζει να φέρεται έτσι, δεν θα μπορέσει να θελήσει για πολύ καιρό τη θέση της. Εξαρτάται και από το που δουλεύει είναι αυτή. Μπα, έτσι λέτε. Τα λόγια σας μου δίνουν την εντύπωση πως κρύβουν λίγη κακία μέσα τους. Συγχαίρω μέσα στους νέους για αυτή σας την ανέδεια. Μα συγχαίρεστε. Παθήκα. Γύμνια και πρόκληση. Η συμπεριφορά σας είναι άσχημη. Είναι φανερό πως είναι της εποχής μας. Είναι παντελώς άπιστη. Αξίζει να δει κανείς αυτόν τον κύριο Μάρστον και τον άλλον, τον Λοχαβολόπαρτ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να μην σας άρεσε ο Λοπαρτ. Εγώ τον βρίσκω άντρα με πολύ ενδιαφέρον. Όλη αυτή η γενιά που ανήκετε κι εσείς δεν αξίζει τίποτα. Δεν συμπαθεί το κιονές. Τι θέλετε να πείτε? Μα μόνο αυτό. Δεν συμπαθεί το κιονές. Δεν μπορώ να σας βρω τίποτα συμπαθητικό. Σας βεβαιώνω ότι εσείς νιώθετε από αυτό. Σίγουρα αισθάνεται. Είπα απλώς τη γνώμη μου. Και γέρος. Δική σε χελώνα. Το έχουν αυτό οι δικαστές να μοιάζουν και να βγάζουν το κεφάλι τους απ' έξω όταν έρχεται τη δύσκολη στιγμή. Και ο δικαστής Μπουργκρέι δεν έχει λόγο να το δει, εξαίρεση. Δεν θα καταλάβει ο δικαστής. Είναι. Και είμαι σίγουρος ότι ήταν η αιτία να πάνε στην κρεμάδα πιο πολύ αθώοι παρά ένοχοι. Πέρα. Γνωριστήκατε με την δυσκολία Άμστρομ. Γεια σας. Δεσπίνης Κλέιφα. Συμφωνήσαμε με τον γιατρό εδώ πέρα του γέρος. Σας άκουσα. Και νομίζω ότι σας άκουσα και ο ίδιος. Σερ Λόρενς. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Θα θέλω να σας μιλήσω. Ευχαρίστω. Πώς πάνε σε εμείς. Καλησπέρα λοιπόν. Εκπληκτικό αυτοκίνητο. Σπορτ! Αλφα Ρωμαίο! Πιάνει αμέσως τα 100. Ήρθατε από το Λονδίνο. Μάλιστα. 400 χιλιόμετρα σε μόλις 4 ώρες. Γι' αυτό γιατί ο δρόμος είχε πολλή κίνηση. Σε κάποιες στιγμές έτρεχε και με 150. Νομίζω πως με προσπεράσατε στον δρόμο. Μπορεί. Σχεδόν με ρίξατε σε ένα χαντάκι. Λυπάμαι. Γιατί είχα δει τον αριθμό σας, θα ειδοποιούσα την αστυνομία. Μα καλά, συγγνώμη. Εγώ φταίω που χαζεύατε. Τι λέτε? Θα φέρετε να πιούμε κάτι. Απαραίτητο. Γεια σας, κυρία Νόστρος. Γιατί κυρία Νόστρος? Γιατί είσαι όσο ελκυστική θα έπρεπε να είναι κάθε οικοδέσποινα. Πάντα φλερτάρεις τόσο φανερά. Πάντα. Τότε αυτό που λες δεν έχει καμία αξία. Καλά. Ό,τι πεις. Τέλος πάντων, αναρωτιέμαι τι να λέει εκείνο το κούφταλο στο δικαστή. Δεν ξέρω. Μας είπε όμως με τόση βεβαιότητα πως δεν υπάρχει κυρίως Νόστος. Πως δεν υπάρχει ή πως η κυρία Νόστος δεν... Δεν είναι παντρεμένη εννοείς. Τι κρίμα στον
δεν σε γνώρισα νωρίτερα, θα σε είχα φέρει εδώ με το αυτοκίνητό μου. Κι εγώ λυπάμαι. Μα τότε θα μπορέσουμε να φύγουμε μαζί. Κατόπιν εορτή, Μάρστον. Η Δεσποινή Κλέιτον έχει κλείσει ήδη για την επιστροφή τη. Α συναρτησίε. Το αυτοκίνητό μου είναι άδειο. Προτιμάει να ταξιδέψει με άλλο τρόπο. Θα τις περάσει εντελώς. Τις έδωσα ένα καταπραγητικό.
Κάτω γιατρέ, ένα ποτό σίγουρο, σας είναι απαραίτητο. Όχι, ευχαριστώ, δεν πίνω ποτέ. Κοίτα, Άροντες, ας βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Πες μας, τι ξέρεις αυτό το κύριο Νόστος? Έχει αυτό το σπίτι, κύριε. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Τι άλλο ξέρεις αυτό? Τίποτα, ποτέ μου το θυμίκα. Ποτέ σου δεν τον είδες? Η γυναίκα μου και εγώ ήρθαμε εδώ στις τέτοιες φορές. Μας είσαι να μισθεί το γραφείο του Κλίνγκ, το Ρεγκίνα. Έχεις το γράμμα? Μάλιστα. Να. Ήρθαμε εδώ πριν από μια εβδομάδα. Το σπίτι είναι στολισμένο και με πολλά τρόφιμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Τίποτα. Σε κάτι το ξενοδοχείο ο Ρίτς ήταν καταγραφημένο. Μηχανή Ολίβια, νούμερο 5, χωρίς καινούργια και χωρίς ελάττωμα. Αρτί Inside, το πιο πρόσθετο. Ναι, δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε σπουδαία πράγματα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε για τα τυλικά από το κόμματα, αλλά τώρα δεν υπάρχει κανείς που να μην το έχει πιάσει τα χέρια. Θα μπορούσε να είναι καλός, δεν είναι. Άντριους Γκρέγορι Νόστο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρστον. Χωρίς να το καταλάβατε, με οδηγήσατε κάπου. Πρέπει όμως πρώτα να συγκεντρώσουμε κάθε στοιχείο που μπορεί να μας είναι χρήσιμο. Όλοι μας εδώ έχουμε και από μια πρόσκληση. Ένας-ένας. Ας μας πει πώς έγινε αυτό. Αυτή η ιστορία είναι στα αλήθεια παράξενη. Εγώ έλαβα ένα γράμμα με μια υπογραφή τελείως δυσανάμεστη. Μου φάνηκε πως ήταν από μια κυρία που συνηθίζαμε να κάνουμε συντροφιά στην εξοχή πριν 2-3 χρόνια. Τελικά, διάβασα την υπογραφή ως Νόστος. Είναι 1000% βέβαιη πως δεν ξέρω κανέναν κύριο Νόστος. Έχετε ακόμα αυτό το γράμμα, Δεσποινής Μπρέι. Το έχω, πάνω στο χέρι. Εσύ, Δεσποινής Μπρέι, δεν έχω ακούσει ποτέ μου για την κύρια, τον κύριο Νόστο. Είχα ειδονήσει στο γραφείο Γκρέντλιν, το σκέψα καμία αντριά, κάπου δεν θα μπορώ να τη συνδυάσω και να τη κύριο. Μου πρότεινα να έρθω εδώ και δέχτηκα. Έχετε αυτό το γράμμα. Θα πάω να το φέρω. Εγώ ακόμη δεν καταλαβαίνω. Έλαβα ένα γράμμα από τον φίλο μου, τον Πίκη Τόμσον. Μου έλεγε να έρθω εδώ. Βέβαια απόρρισε γιατί νόμιζα πως ήταν στην Νορβηγία. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου το γράμμα. Κύριε Άμστρομ. Πρέπει να ομολογήσω πως βρίσκομαι εδώ για λόγους επαγγελματικούς. Ο κύριος Νόστος μου έγραψε ότι ανησυχούσε για την υγεία της γυναίκας του και συγκεκριμένα για τα νεύρα της. Ήθελε να έρθει εδώ χωρίς εκείνη να καταλάβει τι είναι το κύριο Στοροπούρτη. Γι' αυτό προσποιούμε τη φιλοξενούμενη. Δεν γνωρίζετε που πριν την οικογένεια? Όχι, ποτέ. Και ήρθατε εδώ χωρίς κανένα κύριο. Έλα εδώ μια επιταγή αρκετά βιαστική. Παράλληλα, ήθελα να μου πει ταξιδιού μου άρεσε. Αγαπητή Δεσποινής Μπρέι, ελπίζω να με θυμάστε από το ξενοδοχείο Μπερχάμ. Κάποιον Αύγουστο, πριν λίγα χρόνια, κάναμε και καλή παρέα και ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας. Τώρα πάνετε για ενός δικού μου ξενοδοχείου στον Τέβολο. Είμαι βέβαιη πως θα σας αρέσουν η συμπαθητική και συντηρητική συγκατοική σας και η κουζίνα μας. Να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να αναπληρωθείτε από κανέναν γυμνό παρατηριστή, δεν κανένα πικά που πρόκειται στα μοδουνόν τη νύχτα. Να χαρώ πολύ να είστε φιλοξενούμενοι μου στο νησί του Νέβου. Αν σας βολεύει, έλατε εκεί στις 8 Αυγούστου με το τρένο του 12.40 από το Πάντικτον και το Ούρκετς. Εκεί σας αλφαγάμα... Ναι, είναι δυσανάλογο στην υπογραφή. Καλύτερο σημείο ήταν αυτό για τους μονούς παρατηριστές. Ορίστε το δόλωμα που στείλαν σε μένα. Από την παλιά μου φίλη, τη Lady Constance Cavendish. Το γράψιμο έτσι είναι όπως πάντα, ας είναι άκυρο. Μα επιμένει να το χωρίς να βρει τίποτα για τις χώρες πόλεις. Για σταθείτε. Ένα λεπτό, κύριε Λόγκα. Μα θέλω να... Με τη σειρά σας! Σαν τη γεμάτια έτσι. Θέλω ένα γράμμα από κάποιον κύριο Νόστος. Φαντάστηκα πως ήταν κάποιος γνωστός από τη Λέσχη. Το γράμμα έλεγε πως θα ήθελε να ήταν εδώ και θα γέρονται πολύ να μην έβλεπαν ανάμεσά τους. Δυστυχώς δεν ετοιμίζει το γράμμα. Ορίστε το, κύριε Λόγκα. Έλαβα κι εγώ ένα γράμμα αντίστοιχο με εκείνο του στρατηγού. Έγραφε κάτι για φίλους. Ούτε εγώ το έχω μαζί μου. Κύριε, πριν από λίγο συνέβη κάτι που μας αναστάτωσε. Ένας άρρωτος κατήγορος εξαπέλυσε βαρύτερες κατηγορίες εναντίον όλων μας. Μεταξύ αυτών των κατηγοριών όμως
αναφέρθηκε ένα όνομα ενός William Henry Bloom. Μεταξύ μας όμως, δεν υπάρχει κανένας Bloom. Αντιθέτως, δεν κατηγορήθηκε τίποτα κάποιος Davis. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό, κύριε Davis? Πρέπει να ομολογήσω. Ομολογώ ότι με ανακαλύψετε. Ομολογώ ότι δεν είμαι ο Davis. Μήπως είστε εσείς ο William Henry Bloom? Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα ψέματα που μας είπατε, κύριε Μπλορ. Ανακάλυψα κι άλλα. Ισχυριστήκατε πως ήρθατε από την Νότια Αφρική. Εγώ όμως που ξέρω απ' έξω και αναφέρω τότε τον Ατάλ, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν έχετε πατήσει το πόδι σας ποτέ εκεί πέρα. Άδικα με υποπτεύεστε, κύριε. Είμαι συνταξίωχος αστυνομικός. Αστυνομικός? Μπορείτε να βεβαιωθείτε, έχετε και τα χαρτιά μας λίγο. Τώρα εργάζομαι σε ένα γραφείο του κλίμου ως ιδιωτικός detective. Βρίσκομαι με αποστολή εδώ. Ποιος σας ζήτησε να έρθετε? Ο κύριος Νόστος. Μου έστειλε μια μνημονική αμοιβή προκαταβολικός για να έρθω εδώ ως φιλοξενούμενος και να προσέχω τα κοσμάτα της κυρίας Νόστος. Σας εξήγησε τον λόγο? Για να προσέχω τα κοσμάτα της κυρίας Νόστος. Κυρία Νόστος, τώρα είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει καμία κυρία Νόστος. Δεν έχετε άδικο. Άντριος Γκρέγκορι Νόστος. Άλλης Γκρέτα Νόστος. Αλφα Γάμα Νόστος. Είναι λίγη φαντασία. Άγνωστος. Μα είναι τρέλα. Ακριβώς. Είμαι βέβαιος πως είμαστε προσεκλημένος τρελού. Ίσως ένας επικίνδυνο τρελού. Μανιακού. Που η τρέλα της θα μπορούσε να τον οδηγήσει ακόμα και στο φόνο. Ναι, μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαια πως κόπιασε αρκετά για να ανακαλύψει αυτές τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Κάποιες από αυτές, μάλιστα, είναι και απόκριτες. Και πώς έξε για τον καθένα μας, σχημάτισε και από ένα ξεχωριστό κατηγορητήριο. Αδίες! Ασυνάρτησες! Κύριοι! Ακούστε με! Ο άγνωστος φίλος μου με κατηγορεί για το φόνο του Έντουαρτ Σέτον. Τον θυμάμαι πολύ καλά αυτόν τον Σέτον. Τον δίκασα τον Ιούνιο του 1930. Κατηγορείται για φόνο. Είχε καλό συνήγορο και σχεδόν παρασύρει του ενόχου. Εγώ όμως, από την ακροματική διαδικασία είχα πιστεί για την ενοχή του. Πάρε τη δικαιοσύνη. Ίσχυσα όλη την επιρροή μου. Καταδικάστηκε, εξετελέστη. Η εκτέλεση αυτού του Σέτον δεν βαραίνει καθόλου τη συνείδηση. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το καθήκον μου. Δίκαια κατεδικάστη. Ένας δολοφόνος. Γνωρίζετε προσωπικά τον Σέτον? Όχι. Δεν ήξερα πριν από τη δίκη. Όχι. Δεν μου λένε πολύ από όσους κάποιους δηλώσεις που παρεξηγήσει το κάθε τι. Θα ήταν προτιμότερο να μην ασχοληθούμε καθόλου με τις θέσεις. Παρ' όλα αυτά, νιώθω την ανάγκη να δώσω μια εξήγηση. Είναι ηλίθεια τα όσα είχε για μένα και τον άνθρωπο του. Πώς τις μόνο. Πράγμα που κλείτουσε η πόλη διαλαράκη. Και πράγμα το 1940 σκοτώθηκε σε μια αποστολή που είχε σταθεί κατόπιν για την πόλη. Όμως να βεβαιώνει έτσι το όνομα της γυναίκας μου. Δεν θα έπρεπε να μην χωρίς γυναίκα σε αυτό. Με σέβεται καν το ότι είναι τόσα χρόνια πεθαμένη. Σπάνια τους να κρατάει συνέχεια σε αυτό. Τώρα καταλαβαίνω. Τζον και Λούσι Κόμπς. Θα ήταν αυτά τα δύο παιδιά που πάσα κατά λάθος με το αυτοκίνητό μου έξω από το Κέιμπριτζ. Ήταν ένα ατύχημα. Ατύχημα για σένα ή για αυτά? Στην αρχή το λογάριαζα ατύχημα δικό μου, αλλά έχετε δίκιο. Ήταν δική του ατυχία. Ήταν βέβαια μεγάλος μπελάς. Μου στέλνησαν για έναν ολόκληρο χρόνο το δίπλωμά μου. Αυτά τα τρελά τρεξίματα με τα αυτοκίνητα είναι παραφροσύνη. Μα ήταν ένα ατύχημα, δεν έφταιγα εγώ. Να μιλήσω κι εγώ την. Τι ήθελα, Τζέρσι. Κατηγορήθηκα λοιπόν και γυναίκα μου για κάποια κυρία Τζένιφερ Μπρέιντι. Ψέμα. Ψέμα πέρα για παιδί. Ήμασταν πάντοτε κοντά τη. Μια νύχτα έπαθε κρίση. Είχε καταιγίδα, δεν ζούσε από το τηλέφωνο. Έτρεχα μέσα στη νύχτα να βρω γιατρό. Μα όταν βρήκα, ήταν πιο αργά. Ήμασταν πάντοτε πιστοί και αξιωμένοι. Κανείς δεν βρέθηκε ποτέ να μας κατηγορήσει. Η αφοσίωσή σας αυτή βρήκε από το αρνητικό του θάνατό της, δεν είναι έτσι? Είχε γραμμένο κάτι για μας η διαθήκη της. Είναι κακό αυτό? Και εσείς, κύριε Μπλορ? Τι εγώ? Ναι, ήταν και το δικό σας άνομα.
Α, ναι. Θέλετε να πείτε για τον Λάμπερ. Είχε γίνει μια ληστεία στην τράπεζα London and Commercial. Τι θυμάμαι. Τι θυμάμαι και λεπτομέρειες αυτής της δίκης, παρόλο που δεν δίκαζα εγώ. Η κατάθεσή σας στάθηκε αφορμή για να καταδικαστεί ο Λάμπερ. Έτσι είναι. Καταδικάστηκε ισόβια και πέθανε στις φυλακές του Ντάρκου μέσα σε ένα χρόνο. Είχε κράσει αδύνατη. Είχε κράσει κακούργου. Αυτό σκότωσε τον φύλακα, ήταν ξεκάθαρο. Αν θυμάμαι καλά, λάβατε και ηθμομνία από τους προϊσταμένους σας. Καταδικάστηκε κατά πόλη των εκλογών επειδή ήμουν αφοσιωμένο στο καθήκον μου. Ε, βέβαια. Με τη λέξη καθήκον όλα τακτοποιούνται. Εσύ, Γιώργα. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το όνομα που άκουσα δεν μου θυμίζει τίποτα. Πώς ήταν, close, please. Και όσο και αν προσπαθώ να θυμηθώ, δεν μου έρχεται καμία ασθενή μου που να έχει σχέση με κάποιο θάνατο. Βέβαια, δεν αποκλείεται μετά από κάποια χείριση. Πολλοί είναι αυτοί που χειρίζονται μάταια χωρίς να έχουν καμία ελπίδα. Και αν πεθάνουν, θα βάλει πέφτω στους γιατρούς. Γι' αυτό, καλύτερο είναι να καταλήγει κανείς τον κλάδο της χειρουργικής και να καταφέρει στην ψυχιατρική. Αφού να φανταστείτε, κάποιοι σταματάνε και να πίνουν. Σας απαγορεύω, κύριε. Με ποιο δικαίωμα δεν βάζονται σταγόνα στο στόμα μου. Α, με συγχωρείτε. Εγώ δεν είπα ότι πίνετε. Και στην τελική, μόνο ο κύριος άγνωστος ξέρει με λεπτομέρειες τα γεγονότα. Εσύ είδες πως, κύριε Κλίνη. Ήμουν παιδαγωγός του Πίτερ Χάμιλτον. Βρισκόμασταν σε ένα χωριό του Χόγκορ. Δεν επιτρέπομαι στον Πίτερ να απομακρύνεται από την αυτή όταν κολυμπούσε. Μία μέρα δεν τον πρόσεξα και ανοίχτηκε. Μόλις τον είδα, έτρεξα προς τη θάλασσα, μα αργήσει. Σας αγαπήσω. Ναι. Και ο δικαστής μου απείλαξε κάθε ευθύνης. Το ίδιο και η μητέρα μου. Και τώρα εσύ δεν σπίνεις πέρα. Δεν ήθελα να πω τίποτα. 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 Δεν θα απολογηθείτε. Δεν υπάρχει θέμα απολογίας. Πάντα είναι εγώ κατά συνείδηση. Όλες λοιπόν αθώες περιστερές. Εκτός από εμένα. Περιμένουμε τις εξηγήσεις, είπα Φεγγελόπα. Δεν έχω τίποτα να εξηγήσω. Δηλαδή. Συγγνώμη αν απογοητεύω τις φαντασίες σας, όμως ομολογώ. Ναι, άφησα τους μαύρους μόνος στην έρημο και έφυγα. Καταρρίψατε τους άντρες σας. Ναι, εντάξει. Δεν είναι κάποιο γενναίο πράγμα που κάνει στη ζωή μου. Όμως πρέπει να φανταστείτε κι εσείς ότι το πρώτο καθήκον που έχουμε είναι το καθήκον απέναντι στους εαυτούς μας. Ξέρω, πρέπει να ξέρετε ότι οι μαύροι δεν έχουν την ίδια αίσθηση για το θάνατο όπως την έχουμε εμείς. Διαφέρουν και σε αυτό με εμάς τους Ευρωπαίους. Κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η αγνοματική διαδικασία που έχουμε κάνει. Ρότζερ, στάσε ένα λεπτό. Υπάρχει κανείς άλλος που σηκωμάστε μισή. Όχι, κύριε. Εντάξει. Μη θέλει, σε παρακαλώ. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι να έκανε αυτό το άγνωστο κύριο. Άγνωστο. Να μας μαζέψει εδώ. Όμως, δεν νομίζω ότι είναι λογικός. Υπάρχει κίνδυνος. Γι' αυτό προτείνω να αναχωρήσουμε όλοι. Άμεσα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μοιάζει με λιποταξία. Καλά. Κανένας δεν θέλει να ανακαλύψει ποιος είναι αυτός ο άγνωστος. Στην ηλικία μου δεν αναστατώνουμε τόσο εύκολα. Συγγνώμη κύριε, αλλά οι νόμοι σας έχουν ρουφήξει τα ζουνιά. Γι' αυτό λοιπόν, στην υγειά των εγκλημάτων μας. Γιατί είστε τα προκατάστατα.
Μια κούκλα νεκρού έσπασε. Όσο πιο γρήγορα ειδοποιήσουμε την αστυνομία,
Τόσο το καλύτερο. Να κάνει τι! Δεν ξέρετε, Δεσποινής, πως είναι το ίδιο αυτοκτονία σε τοπική αστυνομία. Σωστά. Το ξέχασα. Με όλα αυτά θα καταδείξει να μην φάμε ούτε πρωινό. Στον ύπνο σου και για αυτό ήταν η Ιθαγενής. Γιατί είχα σε ένα μπλόρι κατά δική του τάγμου. Δεν ψήφε τόσο νόστιμο το στήριο. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά το δικό σου. Τι να, έχει πρωινό. Πολύ δουλειά της τιμωρίας στους ανθρώπους. Τα αφήνουμε όλα αυτά και να πιάσουμε τα πράγματα στην αρχή. Τι έφαγε η γυναίκα πρώτη πέση? Τίποτα. Πώς τίποτα, ούτε λίγο τσάι, ούτε μια βουλιά νερό. Εγώ πιστεύω πως θα πιω λίγο τσάι. Ο Ρότζερς μου είπε ότι δεν έβαλε τίποτα στο στόμα της. Μπορεί να είναι συμφέρον να νομίζουμε έτσι. Λες, ε. Και όλο απίθανο. Τις κατηγορίες τις ακούσαμε όλοι χθες. Και είναι πολύ πιθανό να είναι αληθινές. Ήδη δεσποινής Μπρετ δεν έχει πια μία αμφιβολία γι' αυτό. Και στην τελική ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ζέβος Ρότζερς σκοτώνει τη Ρία, μπαίνει στην κληρονομιά, καμία ύποψη δεν τους βαραίνει και ζούμε ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι. Προσέξατε το ύφος. Προσέξατε πως κλείψε τη γυναίκα του. Βάτε μη λυγίσει, κάσε την επιθυμία της και ομολογήσει. Όχι, αδύνατο. Στην ίδια τη γυναίκα του. Μα δεν θα μπορούσε. Ο Σπινής, ετοιμάζει το πρωί. Όσο κάνετε αν είμαι ειδικό σε αυτά, λυγίζω να τα καταφέρω. Εντάξει, πρόβλημα. Τόμ, μην κουράζεσαι για το μεσημέρι εδώ. Δεν θα είμαστε εδώ. Στο διάλογο, δεν φάνηκε αυτή η βάθα. Κύριε Μπλο.
Τι? Ξέρετε, κύριε, η βάρκα δεν θα έρθει. Ύστερα λέτε πως θα μπορούσε να είναι. Γιατί η γυναίκα του νεκρή μιλάει για κρύα γλώσσα με πατατάκια και να βγαίνει πως δεν θα έχει βάρκα. Μα πώς διάλογο το ξέρει. Κύριε, εδώ! Τι? Γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Όπως κι ό,τι κι αν νιώθει αυτός, κάνει τη δουλειά του. Αντίθετα από αυτά που λέτε, εγώ το βρίσκω συγκινητικό. Εγώ πιστεύω που μας κοροϊδεύει. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι δεν έρχεται η βάρκα. Κάποιος φροντίζει να μην έχουμε βοήθεια. Νιώθω να θυσιάζει για το τέλος. Λίγος λιώσε το. Δεν πρέπει να χαθεί με φρυαρίες άσκοπες. Και εσάς, Σερ Λόρενς, ποια είναι η νόμη. Έχω έρθει βάρκα. Όλα τα κανονίζει αυτός ο νόστος. Αυτός δεν είπε στο βαρκάρι να μην έρθει. Είναι φρικτό. Άμα έχει συνεννοηθεί ο νόστος με το βαρκάρι, ό,τι και αν δεν πρόκειται να έρθει. Είναι σίγουρο πως είμαστε εντελώς αποκλεισμένοι. Μα κάτι πρέπει να γίνει. Και θα γίνει. Είμαι σίγουρος ότι αυτός το πόνιος, ο κύριος νόστος, βρίσκεται ακόμα πάνω στο νησί. Και καλά θα κάνουμε να τον βρούμε. Είμαι πεπισμένος ότι είναι τρελός και επικίνδυνος σαν κροταλίγες. Η παρομοίωση σε αυτή δεν είναι και τόσο επιτυχημένη. Τουλάχιστον ο Κροταλίας προειδοποιεί για την άφηξή του. Προειδοποίηση? Μα την έχουμε. 10 μικροί νέοι. Ήμασταν 10 από το τέλος εδώ. 10 μικροί νέοι πήγαν να φάνε μια φορά. Ο ένας τρώγοντας μύγηκε και έμειναν 9. Ο Μάρστον δεν μύγηκε. Και έπειτα, 9 μικροί νέοι ξενύχτησαν πολύ. Ο ένας παρακινήθηκε και έμειναν 8. Η ίδια περίπτωση με την κυρία Ρότζερς. Τι θέλει να πει δηλαδή, έχει σκοπό να μας σκοτώσει όλους. Έτσι νομίζω. Και το καθένα σύμφωνα με το βήμα. Θα ήταν βαρκοσύνη, δεν είναι δυνατόν. Σύμπτωση θα είναι. Και το ότι έχουν μείνει μόνο 8 νέοι είναι και αυτό σύμπτωση, κύριε Μπλοντ. Η σύμπτωση σε αυτή δεν μου αρέσει. Μα δεν είναι δυνατόν. Αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο πάνω στο νησί. Εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιος γι' αυτό. Αυτά αρχίζουν και χτυπούν στα νεύρα! Κανείς μας δεν θα φύγει από εδώ. Δεν μπορεί κάποιος να πει στην στρατηγό να ησυχάσει. Λοιπόν, Σερ Λόρενς, δεν έχετε εσείς τη γνώμη πως καλύτερο θα ήταν να ψάξουμε παντού? Ίσως, ναι. Πολύ καλά. Άμστρομ, Μπλορ, φύγαμε. Πάμε να φτιάξουμε. Πάμε. Αν είχαμε και ένα πιστόλι, θα ήταν καλύτερα. Έχουμε ένα πιστόλι. Έχω εγώ. Πάμε. Το έχεις πάντοτε μαζί σου? Ναι, από συνήθεια, μ' αρέσει να είμαι οπλισμένος. Δεν θα βρεθεί σε θέση πιο δύσκολη από τη σημερινή. Αν εδώ υπάρχει ένας δολοφόνος, θα έχει ολόκληρο μπροστά σου. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Πολλοί από αυτοί που λόγω παθολογική τους οδηγούν στο φόνο, είναι άνθρωποι ήδη με εξωτερικά και γενικοί. Γλυκοί τα διάφορα. Σου είναι αδύνατο να τους υποπτευτείς. Αν τελικά ο δολοφόνος είναι τέτοιος τύπος, θα στο παραχωρήσουμε. Και τώρα έχω τη γνώμη να πάμε να ψάξουμε μέσα στο σπίτι και ο Λόμπαρτ να ψάξει. Εμείς θα ψάξουμε μέσα στο σπίτι και ο Λόμπαρτ να ψάξει μέσα στο σπίτι. Πολύ καλά. Πάμε. Εσείς μόνο να θυμάστε να είστε πάντοτε μαζί. Θυμάστε πώς συνεχίζει το ποίημα. Ο ένας τους χάθηκε. Όλο ζωντάνια ο Λόμπαρτ. Και έχει και δίκιο. Αν κάποιος είναι κάπου εδώ πάνω στο νησί, σίγουρα θα το βρούνε. Εγώ πάλι πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε με το μυαλό μας τον δολοφόνο. Τι είχε απλώς ερευνάτε στο σπίτι, το νησί. Πού πάμε. Πάμε εκεί, στον ήλιο. Να κάνω και εγώ τις ερευνές μου. Με το μυαλό. Πού είναι το παιδό μου. Μήπως θα αφήσετε πάνω. Θέλετε να πάω εδώ. Όχι, όχι, να μην ξέρω που μπορείτε. Πάντως, νιώθω πιο ήσυχη που ξέρω πως έχει όχι ο Λόρα. Χάνω ένα σκόπο στους μάτιους. Γιατί το λέτε αυτό? Καλύτερα να κάνεις ήσυχα να περιμένεις. Να περιμένεις? Τι? Το τέλος, φυσικά το τέλος. Είχα μπροστά στη μύτη να με πάρει. Τι λέει, θα σας. Ναι, θα ήθελα να την ήξερες. Και ζωντάνια, χάρη, ομορφιά. Ναι. Ήταν πολύ, ήταν παράφορη η αγάπη του ψήφα μου. Ήταν πολύ περαιτέρω. Μόλις 22. Ο άρχιτης μου, μόλις 22.
σπούδασε και ο Λιβιάδη τη Ιουλία. Κάποτε έπεισε για λίγο στην Ιταλία. Χωρίς παιδιά μαζί μου και είναι στην Ελλάδα τη Διόδη. Μια λίγο σαν να είναι τη όρεξη, θα πω. Σε φάκελο του ρίτσμα έβαλε γράμμα που γράφει για λόγο. Και σε φάκελο του πόμ, γράμμα του ρίτσμα. Και έτσι καταφέρω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κύριε Τεράζεσαι, όλα αυτά είναι τόσο παλιά. Μα καταλαβαίνει. Την αγαπούσα και την πίστευα. Δεν τη είχε από το τίποτα. Μάζεψα όλη την οργή μου εδώ για αυτόν που το θεωρούσα ειλικρινή και το συμπαθούσα. Και μια οργή που η δύναμη τη μπορούσε να σκοτώσει. Άρα και δεν θα το τίποτα για άλλο. Και έτσι τον έστειλε στο θάνατο. Μη! Ήταν απλό. Ήταν απλό να γίνει και ένα λάθος. Βέβαια, θα μπορούσα να πούν πως είναι ασφάλμα να στείλω στο κίνδυνο ένα τόσο καλό και εξοφαστήριο αξιωματικό. Όμως φάλμα δεν γίνεται. Και όλα μας τα λένε να κουραστεί. Τι πιο απλό από ένα ασφάλμα. Οι δες γίνεται με την ποτέ του, της πως το ήξερα. Και θα πρέπει να καταλάβω γιατί η ζωή μας δεν ήταν όμως πριν. Είναι ένα κρίμα. Λοιπόν, εξετάσεις. Ίσως σου σκότωσε. Ίσως ήταν φόνος. Παράξενο, φόνος. Φόνο εγώ που τη σκέψη μου ποτέ δεν λειτουργούσε παράδειγμα. Όμως τότε δεν το σκέφτηκα έτσι. Τα μονάχα καλά έπαθε. Και ξέρα, καταλαβαίνεις. Τι θέλετε να πείτε. Πίστευα πως με καταλάβαινες. Πίστευα πως κι εσύ ήταν μια δυσλυτρωμένη που θα σε πιάνω τέλος. Γιατί κι εγώ. Ξέρεις, όλοι μας τα κάνουμε. Στρατή, εγώ... Είσαι ακόμα νέα και δεν έβαζε τα στο μυαλό. Για μένα θα ηλίθρωση. Θα παλωγώ από κάχους. Δεν αγάπησες κι εσύ. Τι στρατηγέ. Σόμα, σόμα. Δεν θέλω τίποτα να ακούσω. Άρα πως θα πάρω να χρειάζει. Το νιώθω, θα έρθει να με πάρει. Τι στρατηγέ. Δεν βρήκα τίποτα. Μόνο το πτώμα της κυρίας Ρότσερς. Μη μου μιλάς γι' αυτό. Τι έπαθες. Πιες κάτι. Πιες κάτι. Δύο πτώματα στο σπίτι πρωί-πρωί. Και εσύ μου λες πιες κάτι. Ένας τρελός κάπου εδώ. Και εσύ μου λες πιες κάτι. Καλά. Μην πιες και σκάς από τη δίψα. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Άφησέ με. Τι έπαθες, γλυκιά μου, σπάσανε και σένα τα νεύρα σου. Να μην με λες γλυκιά σου. Καλά, νόμιζα πως άρεσε. Έκανες λάθος, δεν είναι η γλυκιά σου. Α, εδώ δεν λες αλήθεια. Και μην ξεχνάς ότι φώνησα και κακούργος, δεν τζακώνονται. Φώνησα και κακούργος, γιατί το λες αυτό. Καλά, δεν σ' αρέσει να έχεις για παρέα σου φωνιάδες και να πίνεις. Πάω να φτιάξω λίγο ακόμα στο σπίτι. Αντιπαθέστατος. Δεν μπορούσα να ανταποκριθώ, μα έχετε τίποτα. Μ' ανήσυχε ο στρατηγός. Ξέρετε, είναι άρρωστος. Στρατηγέ, ψάχνετε τη βάρκα. Σοπάστε. Όλοι σας. Θα πληρώσετε ακριβά τις αμαρτίες σας. Ο αναμάρτητος πρώτος των λήθων. Μόνο που η γυναίκα του ήταν και ξετσίβωνη. Δεν είχε το δικαίωμα να αποφασίσει μόνος του. Και η Βεατρίς Τέιλορ. Τι. Αυτό δεν ήταν το όνομά τη. Μιλάτε για αυτή την ηλίθια σκοφαντία που ξεστομίσανε για μένα. Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα που είμαστε δυο μας, μπορώ να σας μιλήσω. Και μάλιστα, ήθελα να σας το πω. Η Μπεατρίς Τέιλο δούλευε υπηρέτρια στο σπίτι. Έδειχνε να έχει, να έχει καλούς τρόπους και ήταν καθαρή και πρόθυμη. Έτσι έδειχνε. Όμως το βάθος ήταν το πίσω. Γρήγορα αποδείχθηκε μια άκρη. Κουβαλούσε στην κοιλιά τη το δεχτό τη αμαρτία. Αυτό ήταν χτύπημα για μένα. Και τι κάνατε. Ό,τι θα κάνει κάθε έννοια κύρια μέσα σε 20 λεπτά την έδειξε το σπίτι. Πήγε και πνίγηκε. Ακριβώς. Πόσο χρόνο ήταν. 16. Μόνο 16. Ήταν όσο έπρεπε να ξέρει το τι έκανε. Τη είπα ότι ήταν διεφθαρμένη, ότι κανένα σπίτι δεν θα ξανάγει την κόλα του για αυτή. Της είπα μάλιστα.
μάλιστα πως το παιδί της θα κουβαλούσε για όλη τη ζωή τη ρητσιά του μπάσταρδου. Τα είπα το όλα αυτά σε ένα παιδί 16 χρονών. Ναι, και χαίρομαι γιατί τα λόγια μου την τσάκισαν. Και ύστερα από αυτά, τι νιώσατε? Τι είναι? Μέσα σας δεν σας έλεγε τίποτα πως εσείς την σκοτώσατε? Εγώ, τι έφτιαγα? Φοβάμαι πως στα αλήθεια πιστεύετε πως δεν τη σκοτώσατε εσείς. Και αυτό είναι ακόμα πιο φρικτό. Μάλλον δεν θα είστε καλά σου. Εξέδωρε τα έργα σου ότι το όνομα ζεις και είσαι νεκρός. Γίνου άδειπνος και στήριξε τα λοιπά τα οποία μέλη σου είναι αποθάνωση, διότι δεν έβγα τα έργα σου τέλεια ενώ από τον Θεό. Αν θέλετε κύριε, πρέπει να σας συνέβη. Ησυχία. Και ο πρώτος άγγελος σας άρχισε και έγινε χάλαζε και πήρε με μειγμένα με έργα. Θα πρέπει να σας... Ξέρετε που είναι κύριε, θα πρέπει να είναι έτοιμο. Ο κύριος Βάτλερ, βγήκε έξω στον ήλιο. Ο Λόμπαρτ και η Άμστρομ ψάχνουν το νησί. Καλύτερα να τους αφήσετε. Και ρίχνησαν στη γη και τον δείτε το δέντρο κατεκάρι. Και πας ολός χόρτος κατεκάρι. Πάμε. Τέχνα. Πρέπει να είναι έτοιμο. Και δεύτερος άγγελος σας άρχισε και ως όλος μέγα πήρη και όμενο. Ευλήθη στη θάλασσα και γέρατο το τρίτο της θαλάσσης αίμα. Και απέθανε το τρίτο των χρησμάτων. Διαβάζετε? Κάθε μέρα και ένα κομμάτι. Το πρωινό σας, κύριε. Λίγια. Ψυχή δεν είναι πάνω στο νησί. Δεν υπάρχει τόπος για να κρυφτεί κανείς. Έτσι είναι. Το πρωινό. Εσύ λέω από αυτήν την πληγές. Τίποτα. Έφτιαξε το σπίτι από τον κελάρι του Σοφίκα. Θα είστε σίγουροι πως είμαστε μόνοι μας. Το πρωινό. Πρωινό. Γκλόρ, τρέκα, πονάζει για καφέ από την ώρα που ξύπνησες. Ελάτε, κύριε. Ελάτε, στρατηγέ. Στρατηγού την πλάτη. Είναι καρφωμένο ένα μαχαίρι. Ένας ακόμα νεκρός νεύρος. Δεν είναι δυνατόν. Μόνο εμείς είμαστε εδώ. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει? Είναι απλό, αγαπητοί μου κύριοι. Ακόμα δεν έχετε καταλάβει πως ο δολοφόνος ζει και κινείται ανάμεσά μας. Ξέρει ακριβώς τα σχέδιά μας και τι πρόκειται να κάνουμε. Μόνο ένας τόπος υπάρχει μπορεί να μας τα ασφαλίσει. Πού? Εδώ. Ο κύριος Νόστος είναι ένας από εμάς. Είναι η μόνη που μπορούσε εύκολα να σκοτώσει τη Ρόδες. Η
λίγο αυξημένη δόση φάρμακα, ξέρουνε, της ήταν αρκετό. Ναι, αλλά άλλο στην περίπτωση που μπορεί να ετοιμάστε. Φάρμακο, για να έχουμε άνθρωπος δώσει πιο άντρες. Εγώ αποκλείομαι να ρωτήσω. Δεν θα μπορούσε να έχει οργανώσει όλη την ιστορία. Ούτε είχε τα χρήματα για το σεξ το αρχόλυμα. Και αν το προσέξετε, πεθαίνει αυτό το φόβο. Έχουν ανοίξει καταράκτες ουρανού. Εσείς είσαστε. Τι φως είχατε, πως γύρισε η μικρή πέρατης από τον τάφο, σιγάζεται το στόμα σου. Όσο έχουμε τέτοιο καιρό, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βάρκα. Δεν θα περιμένουμε. Α, καφές είναι. Ναι, καλά. Όχι να τα ξέρω σας με τι όλο λόγο. Αλλά είμαι σίγουρος πως κατά 99% δεν πρόκειται να έρθει κάποια βάρκα. Ακόμα και αν πέσει ο αέρας, έχουμε να τα κρατήσει. Ποιος θα μπορούσε να φτάσει στη σκεφτιά κολυμπώντας. Είναι αδύνατο. Απέχει ένα λίγο λιγότερο. Σίγουρα θα πληγόταν. Κλειμμένη στην καλή μου. Θα σκηνείς μπρε. Δεν πάμε να ξαπλώσουμε λιγάκι. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει κάνει αυτές οι κόκκινες σκούρτινες μάιλα. Μας είναι το ρόζος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας μανιακός δολοφόνος θέλει κόκκινες νάιλο κουρτίνες. Χάθηκαν κι άλλα πράγματα. Τότε μάλλον ο δολοφόνος μας είναι και κλεπτομανής. Ανάψε τον τζάκι να σκέφτεις. Καλά έκανες. Μάνα φιλοξύλα. Είναι κατάποπο. Θα έπρεπε να του είχα δώσει ένα καφέ. Ρότζερ. Μπορώ να τον πάω εδώ. Μπορώ να τον πάω κι εγώ. Θα πάω να αλλάξω. Εσάς όμως μπορεί να μην σας ανοίξει. Μπορεί να πάτε το πιστόλι. Καλά που το αφήνω εκεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί έχεις μαζί σου ένα πιστόλι. Μ' αρέσει να είμαι οπλισμένο. Κανείς βρίσκεται συχνά σε δύσκολες καταστάσεις. Θα προτιμούσα να μάθω την αλήθεια. Μήπως πέρασε βλόρα. Μπορώ να καταλάβω αν μου λένε αλήθεια. Αν μιλάτε για το πιστόλι του λαχαγού, θα ήθελα να ακούσω. Καλά. Αν αυτό είναι που θέλετε να μάθετε, έλαβα ένα γράμμα. Μέσα μου έγραφαν ότι ήθελα τη βοήθειά μου για κάτι δύσκολο στην πράξη. Είχαν λέει μάθει ότι είχα αποδειχθεί χρήσιμος σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως έκανα και άλλη βιβλία κάτι τέτοιο. Έγραφαν ότι υπήρχε κίνδυνος, αλλά όχι μεγάλος, αν θα ήμουν προσεκτικός. Πίστεψες. Έπειτα. Έπειτα φάντασμα. Και υπέρ την ιδέα μιας περιπέτειας. Με ηλέκτριζα. Μιας περιπέτειας που δεν ήξερες ακριβώς το μέλλον της. Μα ακριβώς αυτό ήταν που με ηλέκτριζε πιο πολύ απ' όλα. Ξύλα. Θεέ μου.
την Αλέξη. Νούμερο 5. Ρότζερς και ο Λόμπαρτ. Ο ένας. Πήγε. Όχι ο Φίλιπ, όχι ο Φίλιπ. Ρότζερς, Ρότζερς. Τι μίγα τσίπησε τον Μπλόρ. Έφυγε σαν κυνηγημένος. Ο Φίλιπ, σκοπήθηκα πώς. Είδατε πως θέλατε κύριε Ρότζερς. Όχι, γιατί. Λοιπόν, άλλοι δύο ανέβαινε. Δύο μαζί. Πόσο πρόβασα για σένα. Τι έγινε. Στην κουζίνα. Ο Ρότζερς. Πεθαμένος. Ο ένας. Πήγε και κάπου και στη μέση. Βέρα, Βέρα, ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Και τώρα, φίλοι, μέλισσες. Πάτε στο νησί. Θυμάστε πώς συνεχίζει το ποίημα. Έξι μικροί νέγροι σε ένα μελίσι πήγαν. Κοντά μέλισσα τσιμπάει τον έναν και έμειναν πέντε τώρα πια. Τον έναν το τσίπησε μια μέλισσα. Όχι εμάς. Εμείς είμαστε καλά. Κοιτάτε εδώ. Δες πολύ βλέπεις. Θεέ μου, μια σύρικα. Και τρίτης μέλισσας. Έτσι όπως είπα. Ένας από εμάς. Ένας από εμάς. Μα ποιος. Μας είπες δύο διαφορετικές ιστορίες για το πώς έφτασες εδώ. Για το σημαίνα περίστροφο. Και τώρα λες πως το περίστροφο το έχεις χάσει. Θα το έχω χάσει. Μπορεί. Αφού σας είπα να μην ψάξεις την κόρα. Δεν είσαι αυτός ο αφέλης για να το έχεις πάνω σου. Ξέρεις όμως που βρίσκεται. Νομίζεις δηλαδή πως το φυλάδι είναι από εσάς. Το βρίσκω πολύ πιθανό. Αχ, Μπλόρ. Βάλε λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί. Άμα το είχα όλη την ώρα πάνω μου, θα μπορούσα να σε είχα καθαρίσει έναν έναν από την αρχή. Μπαμ! 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 Α, δεν σου φτάνει αυτό. Νομίζεις δηλαδή πως είμαι τρελός. Σε βεβαιώνω όμως πως δεν είμαι. Ο γιατρός λέει πως υπάρχουν τρελοί που δεν τους φαίνονται καθόλου. Και μάλλον έτσι θα είναι. Γιατί δεν κάνουμε κάτι. Γιατί δεν βγαίνουμε έξω να κάνουμε σινιάλα, να ανάψουμε φωτιά. Με τέτοιο καιρό. Δυστυχώς είναι ζήτημα καιρού, η υπομονή. Ας πούμε να φτιάξει καιρό, θα είμαστε όλοι πτώματα. Είναι και αυτό το σκοτάδι. Πόσα κεριά έχουμε ακόμα. Ένα πακέτο. Δεν νομίζετε πως έδωσε λίγο αέρας.
Ναι, ίσως. Όλα του πάνε πολύ καλά. Ακόμα και ο καιρός θέλει να τον βοηθήσει. Θα φάμε κάτι. Δεν πεινάω. Μήπως θα ήθελε να μου φτιάξει κάτι. Καλά. Αν θέλετε, μπορώ να ανοίξω μερικές κονσέρβες και να σας φτιάξω και καφέ. Αλλά εσείς οι τέσσερις θα μείνετε εδώ. Έτσι δεν πρέπει. Ναι. Μόνο που καταλαβαίνετε, Μισ Κλέιφα, που είναι μην εφόρημο για μας να πιούμε να φάμε κάτι, θα έχετε ετοιμάσει πώς θα σας βλέπουμε. Ω, να με συγχωρείτε. Το βλέπω και δεν σας είναι συμπαθής. Δεν είναι θέμα συμπάθειας, τώρα πια. Αχ, Σερ Λόρενς. Όλα τα προβλέπετε. Δεν θα με παρεξηγήσετε αν θεωρήσω εσάς ως το πιθανότερο δολοφόνο. Κύριε Λόμπαρτ, σας έχω παρακαλέσει να συγκρατήσετε λίγο το χιουμαράκι σας, που αυτή τη στιγμή μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Μα μου είναι αδύνατο να επιτρέψω τον πλώτο, Σερ Λόρενς. Θεωρώ πως δεν έχει την απαραίτητη φαντασία για κάτι τέτοιο. Πάντως, Γκλόρ, αν εσείς ο δολοφόνος, σου αναγνωρίζω ασυναγόριστα προς το δεθοποιού. Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ ευγενικός. Και έπειτα, δεν θεωρώ ότι γιατρός έχει την απαραίτητη ψυχραιμία για κάτι τέτοιο. Εσύ μέρα συγκαταλέγησε στις ψυχραιμές γυναίκες με. Αλλά τίποτα δεν υποδεικνύει πως θα μπορούσε να είσαι τρελή. Ευχαριστώ. Εγώ θα να παρατηρήσω το εξής. Ο Μπλόρ μας είπε ότι είναι αστυνομικός, αλλά δεν είχαμε καμία επιβεβαίωση του χειρισμού του. Πριν από αυτό, μας παρέστανε τον Νοτιοαφρικά. Όπως μας είπε λοιπόν ψέματα την πρώτη φορά, έτσι μπορεί να μας λέει και την δεύτερη. Φαίνεται, μωρέ, ότι είναι αστυνομικός από 10 μίλια μακριά. Σας ευχαριστώ. Αρκετά, κύριε Λόμπαρτ. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, γιατρέ, η Βέρα υποπτεύεται εσάς. Βλέπετε πως δεν βλέπει κάτι τόσο. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον. Εγώ υποπτεύω με τον Σερ Λόρενς. Εσείς, κύριε... Εγώ έχω καταλήξει σε αυτόν που είναι ύποπτος από την αρχή, ότι όλος έγινε που οδήγησατε. Σας βεβαιώνω, έχω ακόμα την ίδια άποψη. Ποιος είναι? Λοιπόν, ας το πείσουμε καλύτερα για μια άλλη φορά. Δεν είναι σκόπιμο. Ακριβώς. Θα έλεγα να το φάμε κάτι. Προτιμώ να μείνουμε εδώ που είμαστε ασφαλείς. Εγώ και πάλι, δεν πεινάω. Ούτε εγώ πεινάω. Λόρ, πάει μόνος. Θα έλεγα να φέρω ένα κουτί μπισκότα. Αυτό είναι μια ιδέα. Όμως, Λόρ, ένα κουτί μπισκότα κλειστό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε, η πρώτη είχε χάσει και το πληκτό της. Αγίο Γκλό. Λες να τον έπαιξε και αυτό για να κάνω. Κύριε Λόμπαρτ, συγκρατήστε λίγο το χιούμορ σας. Με συγχωρείτε, το κάνω από αντίδραση και βρισμό. Καταλαβαίνω. Σηκώστε τα χέρια σας. Παρακαλώ, ψάξτε το. Βέρα, πρέπει να φας κάτι. Δεν θα είχα το τίποτα. Βέρα, φάε, γιατί ο Μπλόρ θα αφήσει το ψίχουλο. Γλυκά είναι. Όχι με τη ρίλ. Όχι, ευχαριστώ. Αυτή η κοπέλα κάτι πρέπει να φάει. Σπάσατε και φίλοι στα νερά. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Πιστεύω ότι είναι αρκετά έτσι. Θα θέλατε να πούμε λίγο whisky. Ναι, αλλά και πάλι, Λόρ. Από ένα μπουκάλι σφραγισμένο. Μισό λεπτό, μήπως έχει κάνει τσιγάρα.
Έχω εγώ στην παλίτσα μου πάνω. Θα πάω να φέρω. Αλλά εσείς θα μείνετε εδώ. Ναι, αυτή η κοπέλα πρέπει να πάρει κάτι στο μάτι της. Ναι, πρέπει. Ποιος είναι! Μικροί νέγροι κάθονταν και σκέφτονταν. Ποιο θα είναι το επόμενο χτύπημα, ποιος θα πεθάνει μετά. Εγώ δεν ενοχλούμε τις φίλες Κλέισμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, είναι γεμάτο το στομάχι. Να είχαμε μείνει 24 ώρες συντονιστικοί. Πάντως, τώρα που έφαγα, νιώθω άλλος άνθρωπος. Κι εγώ το ίδιο. Δεν σημαίνει όμως πως θα ξανανοίξω κονσέρβα. Μην ξεχνάτε ότι και τη μέρα είναι αυτός επικίνδυνος τρελός. Όλα αλλάζουν όμως τη μέρα. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε ποια είναι η δολοφόνος. Έτσι δεν είναι, Μπλο? Ναι. Και ξέρω πολύ καλά και τι επιδιώκει να πιστέψουμε. Απ' την αρχή μου βέβαια πως ήταν η Άλστρομ. Έπρεπε να την είχαμε τευθεί. Ήταν εντελώς τρελή. Με το φως όλα φαίνονται τόσο κοντά. Πολύ κοντά. Ας πούμε ότι είναι η Άλστρομ. Ποιος μπορεί να μου πει που βρίσκεται τώρα? Αν θυμάσαι καλά, βρήκαμε ένα παπούτσι στην άκρη του λόφου. Λογικά θα επιδιώκει να πιστέψουμε πως αυτοκτόνησε. Ήδη αυτοκτόνησε. Όλα κανονισμένα με κάθε λεπτομέρεια. Άλλη μια κούκλα βρέθηκε σπασμένη. Το βρίσκω υπερβολικό. Κάποιος που πάει να πηγεί δεν ασχολείται με τέτοιες λεπτομέρειες. Μα είναι εντελώς τρελή. Θέλει να γίνουν τα πάντα με βάση το ποίημα. Πάντως είναι ανατριχιαστικό να σκέφτεται κανείς πως εμείς τρώμε και μιλάμε εδώ την ώρα που
Μέσα βρίσκονται 5 αραδιασμένα πτώματα. 5 είναι εκεί. Μόνο 5 είναι. Και η κυρία Ρότζερς. Τι λογάριασα. Με αυτή μαζί θα βγάζω 5. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Μάρστον 1. Η κυρία Ρότζερς 2. Ο στρατηγός 3. Ο Ρότζερς 4. Η Μπρετ 5. Και ο Γουόργκριν 6. 7, 8, 9. Και η Άμστρομ 10. Δίκιο έχεις. Σταματήστε να μιλάτε γι' αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι πως του σκότωσε η Άμστρομ. Λογικά κάπου εδώ παραμονεύει για να πιάσει έναν ακόμα από εμάς. Πώς νομίζω ότι σου πήρε το περίστροφο. Ιδέα δεν έχω. Μετά το θάνατο του Σερ Λόρενς, πήγαμε στα δωμάτια μας όλοι. Συνοδεύσαμε τη Βέρα και ύστερα κλειστήκαμε κι εμείς μέσα. Κάποια στιγμή μες τη νύχτα άκουσε ένα θόρυβο. Βγήκα, πήγα ως της Βέρας, ήτανε μέσα. Ύστερα ήρθα σε ένα μπλόρ, ήσουν κι εσύ μέσα. Στο τέλος πήγα στη Σάρμστρομ που έλειπε. Άκουσα άλλο ένα θόρυβο και πήγα μέχρι κάτω. Εκεί βρήκα το περίστροφό μου πεσμένο μπροστά στην είσοδο. Μα τι διάολο ήθελε η Άμστρομ και πέταξε το περίστροφο κάτω. Ξέρω εγώ. Ή από λάθος της ή από βλακεία. Περιμένει. Πρέπει να ψάξουμε πάντως στο νησί. Για να πιαστούμε στην παγίδα της. Έχετε δίκιο. Έχει σκεφτεί αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Εδώ τουλάχιστον είμαστε ασφαλείς. Δεν καταλαβαίνεις ότι θέλω να το πιάσω. Αμάν ρε Μπλορ, σαν μπουντό κάνεις. Δεν μου λες. Τώρα, μιας και μείναμε μόνοι μας. Ένα μεγάλο ερώτημα. Σε εκείνη τη δίκη, όντως κατέθεσες ψέματα. Τώρα είναι αυτά. Τίποτα δεν αλλάζει. Η αλήθεια είναι ότι ο Λάζαρ ήταν αυτός. Έχει πληρώσει τη συμμορία να καταθέσω. Δεν περίμενα να μείνει τόσο κουραστική εκεί. Όλα αυτά δεν μπορούσα να τα πω προχτές στο δικαστή, καταλαβαίνετε. Σωστά. Για τον Σέτον που καταδίκασε ο Σερ Λόρενς, τι έχετε να πείτε. Σιγά μου, ρε. Ο Γουόργκριν ήθελε να τον φάει από την αρχή. Είναι σίγουρο. Και δεν μου λες, ήταν καλή η μπάζα. Όχι όσο έπρεπε. Έδειξε τη σπουδιά μου παίρνει ο αρχηγός της συμμορίας. Κι ήταν γκίνια σου. Πέθανε μέσα και ο Λάντο. Το πολύ γκίνια δική του. Και δική σου. Γιατί τώρα κινδυνεύεις να πεθάνεις εξαιτίας του. Εγώ, απ' την Άμστρομ. Δεν νομίζω. Πρέπει να προσέχεις. Και εσύ. Σιγά, ευχαριστώ. Εγώ έχω επιβιώσει από πιο δύσκολες καταστάσεις. Έχω και το πιστόλι. Το πιστόλι. Κάπου που το θυμήθηκα. Θα ήθελα να μιλήσουμε αυτό. Δεν μου λες, τι έχεις μαζί σου το πιστόλι. Αμάντε Μπλορ, το κεφάλι σου είναι σαν παπούτσι. Δεν μπορεί να κάνει πάνω από μια σκέψη τη φορά. Μία μόνο αλλά καλή. Επιμένεις δηλαδή. Δεν μπορώ να το αμυθώ. Κάνετε σαν παιδιά. Μην ηρωνένεστε άπειτα, γιατί μπορώ να σας αποδείξω πως γνώστος είναι η Άμστρομ. Με ποιο τρόπο. Προσέξατε τι λέει το ποίημα. 4 μικροί νεύροι πήγανε στη θάλασσα. Ο ένας πήγηκε και έτσι έμειναν τρεις. Δεν καταλαβαίνετε. Η Άμστρομ προσποιήθηκε θάνατο. Αλλά δεν είναι πεθαμένη. Πολύ έξυπνο. Βλέπετε, είναι γερή απόδειξη. Αυτή η ιστορία είναι τρελή. Βέβαια, είναι και η ίδια τρελή. Θέλει τα πάντα να γίνουν όπως στο ποίημα. Έντυχε το δικαστή με τη γενική περούκα. Σκότωσε την το Ρότζερς την ώρα που έκοβε ξύλα. Δολοφόνησε την Μπρετ με τσίπη μασίρικας για να δείξει την... πως την τσίπησε μία μέλισσα. Ενώ μπορούσε τόσο εύκολα να την υπερβιάσει. Την ειδονίζουν να γίνουν τα πάντα σύμφωνα με το ποίημα. Ίσως καταλάβουμε τι πρόκειται να ακολουθήσει από το πείμα. Τρεις
με την Έρτη. Πήγα στον κήπο, το ζωολογικό. Με ακούδα κάλεσε τον ένα και με κάνει δύο. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Δεν υπάρχει ζωολογικό στην Κοσταμισή. Τι λέτε, πάμε για μια πύρα. Αμάνε, Βλόρ, σταμάτε να σκέφτεσαι λίγο το στομάχι σου. Έχει τόσο σπίτι στην κουζίνα. Βάκα! Η Βάκα! Τι έγινε? Είναι... Μα πώς? Σκόλαψε στο σύρμα και έπεσε πάνω του το άραμα της αρκούδας. Ναι, ήταν βλάκι στον λόγο. Θα φύγουμε από εδώ, θα μας πιάσει, είναι σίγουρο. Ηρέμησε, ηρέμησε, τίποτα δεν έχει πάει άσχημα τώρα. Συγκεκριτέ μου φίλοι, ας φύγουμε από εδώ, ας πάμε οπουδήποτε. Υπάρχει η ελπίδα να μας βρουν έξω. Ωραία, ωραία, μπορούμε να πάμε στην κορυφή του λόφου. Εκεί ίσως να είμαστε πιο ασφαλείς. Μόνο πριν φύγουμε να ελέγξουμε λίγο το σπίτι. Ναι. Πρόσκυπτο. Βέρα! Έλα να δεις κι άλλο το παράθυρο. Η θάλασσα ξέβρασε κάτι στα βραχάκια. Τι μοιάζει να είναι. Μοιάζει με πτώμα. Τι Άμστρομ. Το πτώμα της Άμστρομ. Τώρα λοιπόν, ξέρουμε τι συμβαίνει. Ναι, τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Ωραίο το κόλπος με το σύρμα. Εσύ. Ο Σερ Λόρενς έχει υποκτευτεί από την αρχή. Όχι, έχεις άδικο. Δεν ήμουν εγώ. Ως τη σκότωσες εσύ εκείνο το παιδί, ε. Όχι. Ήταν αλήθεια. Όχι. Άλλος έφυγε. Ποιος? Ερωτευμένη μαζί του. Α, ρομαντική ιστορία. Ωραίο παραμύθι. Όταν γύρισα από το σπίτι, είδα πως ο Πίτερ είχε ξανακρίνει προς τον βράχο. Μόλις τον είδα, έτρεξα πίσω του, μα με σταμάτησε ο θείος του, ο Χακ. Μου είπε να μην κάνω κουτανάρες. Α, η κλασική ιστορία του πανούργου θείου. Μα του ξέφυγα και έτρεξα προς τη θάλασσα. Α, τα κατέβησε όλα αυτά στη δίκη σου. Πιστεύεις πως μπορούσα να τον ξαναδώ. Τον αγαπούσα. Αλλά δεν μπορούσα να το κοιτάξω στο μάτι μου. Εκείνο σε παράτησε λοιπόν. Α, όλα καλωστημένα. Είσαι λοιπόν μια πρώτη τάξη ψεύτρα, Βέρα, ε! Κι οι μαύροι φίλοι, κι οι μαύροι που άφησες να πεθάνουν. Εντάξει, μπορεί να μην έκανα ζωή ενάρρητη, αλλά σε χαίρομαι τον φόνο. Μισείς τον φόνο? Μία μόνο φορά στη ζωή μου αποδείχθηκα γενναίος και ήταν τότε. Άφησα τους μάμους στην έρημο με όλες μας τις προμήθειες και το όπλο μου και έτρεξα να βρω βοήθεια. Μέρες γύρναγα στην έρημο. Όταν τελικά έφτασα και ήρθε η βοήθεια, ήταν αργά. Αφετείς να σε πιστέψω, μπροστά σε όλους να είσαι εδώ, ομολόγησες την αλήθεια. Ύστερα από αυτό, βγήκε μια φήμη ότι τους παράτησα. Είπα να το εκμεταλλευτώ. Είχε πολύ ενδιαφέρον να βλέπω τις αντιδράσεις όλων αυτών. Δεν μπορείς να με κοροϊδεύεις τόσο εύκολα. Ας τελειώνω και με αυτήν την κομμωδία. Μόνο ένα βήμα και πυροβολώ. Είσαι ένας δαίμονας. Τώρα... Τόσο νέα, τόσο όμορφη και εντελώς τρελή. Το σχέδιό μου πέτυχε. Θα διατάξω να γεννωθεί έτσι!
Τι πας να πει! Εδώ είναι δικαστήριο. Εδώ θα βρεις αληθινή δικαιοσύνη. Να μην πως ήμουν πεθαμένος. Έτσι σας είπε ο Άρμστρο. Πρέπει να παραδεχτείς πως είναι έξυπνος. Κατάφερα και την έπεισα πως εάν έκανα τον πεθαμένο, θα βρίσκαμε πιο εύκολα το δολοφόνο. Βρήκε το σχέδιό μου τέλειο. Και όταν ήρθα ανύποπτη να με συναντήσεις στα βράδια, την έσπρωξα αυτά. Μα αλήθεια σου λέω. Μα αλήθεια μου. Είσαι από την έσπρωξα. Και... Πάει. Για σένα θα το ομολογήσω, Μέρα Κλέιτον. Πάντα λαφταρούσα να σκοτώνω. Μα ήμουν αναγκασμένη. Να εξαρτάται τον πόνο μόνο κατά την κάτω του στατικού μου για αυτό το δικαστήριο. Ήταν κάτι γι' αυτό. Μα δεν με έφτανε. Ήθελα κάτι παραπάνω. Ήθελα να σκοτώνω με τα ίδια μου τα χέρια. Αν ήμουν δικαστής, δεν μπορούσα. Ένοχος! Ένοχος! Όλοι σας είστε ένοχοι! Και όλοι δεν ξεφύγει τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό πήρε τον νόμο σε αυτά τα χέρια. Στα δικά μου τα χέρια, ναι, σε αυτά. Σκασμός το κρατήριο! Είπα σκασμός! Είπα! Και πρώτα-πρώτα, σκότωσε τον Μάρστρο με ειδοκιάρα. Ύστερα, τη Ρότζερ με την κύριο στο κουτάκι. Με τσεκούρι το Ρότζερς. Με μαχαίρι το στατικό. Ο Μπλόρ. Ήτανε βλάτσο. Και τέλος, ο κύριο Παρασταλικός. Η επιστροφή του πιστολιού. Αυτή η λεπτομέρεια έδωσε ένα πιο πέρα το φινάλε. Με ρωτήσεις. Αγαπητή μου Βέρα, σου είχα εμπιστοσύνη. Το ήξερα πως θα κέρδιζες εσύ. Πάντα κερδίζουν οι γυναίκες. Και είναι ακόμα πιο ωραίο. Έχεις τα τελευταία σου φίλη μια γυναίκα. Κατηγορούμενη. Έχεις τίποτα να πεις. Πριν βγάλω την απολογία μου. Όχι. Βέρα Ελίζαμπεθ Κλέιτον. Καταδικάζεσαι εις θάνατον. Όχι, έχετε άδικο. Είμαι αθώα! Όλοι τα ίδια λέτε. Εκτός, κι αν έχει το δικαστήριο πως είσαι τριλή. Είσαι τριλή, νομίζω. Τρελός είμαι εγώ. Εσύ όχι. Είμαι αθώα. Να σκότωσα εγώ αυτό το παιδί. Να το έκανα. Είστε δικαστής. Ξέρετε, να ξεχωρίζετε μία ένοχη από έναν αθώο. Είμαι ένοχη! Όχι, τι λέω! Έχω τρελαθεί εντελώς! Είμαι αθώα! Δεν το έκανα εγώ! Μπορεί, να ξέρεις κάτι. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορώ να χαλάσω πλέον το πείμα του μου διακαμπτυγμένου. Ένας μικρός νεαρός έμεινε μονάχος του. Επειδή κρεμάστηκε ο καημένος. Και δεν έχουμε κανέναν. Μπορεί να μην έχω σκηνή. Έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ολοκληρωθεί το πείμα μου. Ουφ,
θα τις ξεχάσεις. Και αυτές και αυτό το ποίημα. Και θα το θυμάσαι με άλλο τέλος. Ένας μικρός νέγρος έμεινε μονάχος, ύστερα παντρεύτηκε και δεν έμεινε κανένας. Τώρα είναι αυτή η πολύ ωραία στιγμή που φτάνει κάθε χρόνο,
Χαιρετάμε τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Φέτος έχουμε δύο. Τον Βαγγέλη και τον Αλή, παρακαλώ, πηγαίνετε μπροστά. Να ξέρετε ότι έχει καθίσει πολύ μεγάλο σημάδι σε αυτήν την ομάδα, ότι να ξέρετε όλοι ότι από την αρχή μέχρι το τέλος αυτά τα παιδιά ήταν εδώ πέρα και μας βοηθούσαν, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Ήταν φοβερή, πραγματικά τους αγαπάμε. Τους αγαπάμε, τους αγαπάμε. Τους λατρεύουμε. Παιδιά, θα θέλετε να πείτε εσείς κάτι. Αλή, κλαις. Ακόμα! Έλα να σου πω, ήμουν και απροετοίμαστος, πρέπει να κλάψεις. Φάνηκε, αλλά θα σου πω. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει κουμπαράς έξω για την ενίσχυση της ιατρικής ομάδας. Και όπως έλεγε και ο Λάζαρος πριν από δύο χρόνια και περισσότερο, πες το Βαγγέλη. Φωτογραφίες και αυτόγραφα μέσα. Και σας περιμένουμε μέσα για φωτογραφίες και αυτόγραφα μέσα. Έχουμε και άλλο δράση, παιδιά, εντάξει. 7.30 ώρα, έλεγχο είσοδο. Πάλι, ναι. Θα ξανάρθουμε! Ναι, αυτό δεν πειράζει και να μην είναι και να έχει και σήμερα, αλλά και αύριο. Μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.